δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει απομείνει. Και τώρα οι ενοικιαστές βέβαια κάνουν αυτό που μπορούν για να διατηρήσουν μία ελάχιστη λειτουργικότητα σε ό,τι τέλος πάντων μπορεί να λειτουργήσει. Θεωρούμε ότι υπάρχει μία διαχρονική ευθύνη για την εγκατάλειψη αυτού του κοσμήματος που έχει δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 70 για την περιοχή και το οποίο είναι μοναδικό. Ούτε έγινε κάποια απόπειρα διαφορετικού εγχειρήματος. Αντίθετα, εγκαταλείφθηκε και σήμερα οι εγκαταστάσεις εκεί, εστιατόριο, μπαρ κλπ. Είναι με τα Σοβιετική Ρωσία. Πέρα από αυτό, μιλάμε για την ΕΤΑΔ. Όταν λέμε ΕΤΑΔ, τώρα τι εννοούμε? Εννοούμε μια κυβερνητική πολιτική. Δεν συζητάμε για κάτι αόριστο, ούτε για το καπρίτσιο κάποιου υπαλλήλου. Προφανώς, στην χρόνια γραφειοκρατία και ανικανότητα των ελληνικών υπουργείων έχει προστεθεί και μια κακόβουλη κυβερνητική πολιτική η οποία θέλει να απαξιώσει την περιουσία και να την δώσει σε κάποια συμφέροντα αδιαφορώντας πλήρως για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι τα αποτελέσματα της αποικιοκρατικής σχέσης που έχει η Αθήνα με την περιοχή μας. Και όχι μόνο βέβαια. Η Αθήνα είναι γνωστό ότι όλη την Ελλάδα έτσι κάπως την αντιμετωπίζει. Έχει τα θέατρα της Μύκονο και Καράχοβα και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ένα τσιφλίκι το οποίο το διαφεντεύει και ούτε καν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει στους εκλεγμένους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών. Από εκεί και ύστερα τώρα τι να πούμε για το ψήφισμα, προφανώς και συμφωνούμε. Όσον αφορά την τελευταία πρόταση η οποία είπε η κυρία Πρόεδρος ότι ενδέχεται να μην μπει στο κείμενο με την απειλή, ας το πούμε, για τα δικαστήρια, αν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί, τότε συμφωνούμε. Αν είναι απλώς ένα πυροτέχνημα, καλύτερα μην το βάλουμε καθόλου, αν δεν πρόκειται να λαμπισάρει και ώστε να...